την αποτείναξη του στίγματος που ακολουθεί τους ανθρώπους που φέρουν τον ιό HIV και την ενημέρωση όλων όσοι τον αντιμετωπίζουν ακόμη. Ως ταμπού είχε στο επίκεντρό της η δράση που διοργάνωσαν στην Αλεξανδρούπολη οι φοιτητές της Χέλμσικ. Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο, ενημέρωσαν περαστικούς στο κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας του Εύρου, διανέμοντας ενημερωτικό υλικό και προφυλακτικά. Η Χέλμσικ, λοιπόν, που είναι μια ελληνική επιτροπή φοιτητών ιατρικής, διοργανώνει για ένατη συνεχή χρονιά φέτος σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωής μια δράση δρόμου σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο των φοιτητών ιατρικής όσο και του ευρέως κοινού σχετικά με τον ιό HIV και το AIDS. Χθες πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο μια ομιλία από καθηγητή σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και την διάγνωση και τη θεραπεία του ιού HIV. Όπως επίσης και σήμερα, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, βρισκόμαστε εδώ ως φοιτητές ιατρικής για να μοιράζουμε προφυλακτικά και ενημερωτικό υλικό και να ενημερώνουμε το κοινό σχετικά με την κατάρριψη του κοινωνικού στίγματος και την υιοθέτηση μιας ασφαλούς και υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Οι φοιτητές της Χέλμσικ είναι μαθημένοι να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία και προβληματισμό από τους διερχόμενους πολίτες. Οι ίδιοι ωστόσο επιμένουν, συνεχίζοντας δυναμικά τις δράσεις δρόμου και ενημερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερους, πιστεύοντας απόλυτα πως ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης είναι η άμεση και διαπροσωπική επαφή. Μια δράση δρόμου περιλαμβάνει διανομή υλικού, διανομή προφυλακτικών. Υλικού ενώ ενημερωτικά φυλάδια που έχουν πάρει από το Κέντρο Ζωής, από την Αθήνα. Τώρα, περιλαμβάνει τι άλλο ενημέρωση του κοινού. Δηλαδή, σταματάμε τους περαστικούς, τους ρωτάμε αν έχουν χρόνο, ρωτάμε να δούμε εντός εισαγωγικών τους, εξετάζουμε λίγο τι ξέρουν, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί μύθοι για το AIDS σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης. Ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι μεταδίδεται με το σάλιο, με τον υδρότα, με τη χειραψία, ενώ όλα αυτά δεν ισχύουν, μεταδίδεται μόνο με το αίμα, σωματικά υγρά, κολπικά υγρά κλπ. Τώρα, πώς πάει μέχρι σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με τον καιρό, γιατί ενώ έχει κρύο αυτές τις μέρες, μας έχει βγάλει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει, κάτι πάρα πολύ καλό. Και ο κόσμος, έχει πολύ κόσμο, έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους, οπότε είμαστε χαρούμενοι ότι θα ενημερώσουμε πολλά άτομα. Στα τέλη του 2017, σχεδόν 37 εκατομμύρια άνθρωποι καταγράφηκαν ως ασθενείς ή φορείς του ιού HIV. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου όχι μόνο αρνείται να μάθει περισσότερα, αλλά διέπεται από ηλιπή και παραπλανητική ενημέρωση γύρω από τον ιό, γεγονός που είναι χειρότερο της άγνοιας. Το εν λόγω γεγονός, οι δραστηριοί φοιτητές της Χέλμσικ δίνουν αγώνα για να το εκριζώσουν μια για πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλές προκαταλήψεις απέναντι στα άτομα που πάσχουν από τον ιό HIV. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μεταδώσουμε ισχυρά μηνύματα για να καταρριφθούν αυτές οι διακρίσεις, όπως επίσης και το κοινωνικό στίγμα που υπάρχει, και τους ενημερώνουμε σχετικά με τα βασικά, με το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, δηλαδή με την ορθή χρήση προφυλακτικού, όπως επίσης και με την θεραπεία, με τις μεθόδους θεραπείας, με τις αντιρετροϊκές αγωγές που υπάρχουν, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για αυτό το τόσο φλέγον ζήτημα.